Λοιπόν, Δήμητρα Σέκη μαζί μας για να δούμε. Έχουμε ξαναδεί το θέμα, το είδαμε και χθες. Και με τη ΣΥΑ Κοσιών, που η οποία δεν γνώριζε και τίποτα κιόλα. Με αυτές τις ηλεκτρονικές απάτες, χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που σε εμφανίζει έτσι πολύ γνωστά πρόσωπα να διαφημίζουν προϊόντα απαγορευμένα ουσιαστικά. Χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα. Δυστυχώς όλο και πληθαίνουν αυτές οι απάτες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάρα πολλά δημόσια πρόσωπα έχουν γίνει στόχος αυτών των κυκλωμάτων. Χρησιμοποιούν λοιπόν τη φωνή, το πρόσωπο των ανθρώπων αυτών για να παραπλανήσουν τον κόσμο και να κερδίσουν έτσι λεφτά. Οπότε πέρα από το βίντεο αυτό που δείξαμε με τη ΣΥΑ Κοσιόνι, που φαινόταν να διαφημίζει προϊόντα αδυνατίσματος, θύμα έπεσε και η Μαρία Σαράφογλου. Η παρουσιάστρια του Αντένα, έτσι. Ακριβώς. Φαίνεται να διαφημίζει μια νέα εφαρμογή στο κινητό, λέγοντας ότι υπάρχει διαδικτυακό καζίνο και όλοι κερδίζουν. Εκεί. Ψεύτικο λοιπόν βίντεο και αυτό. Και χθες τέσσερις παρουσιαστές της ΕΡΤ. Ναι. Ειδικά στην ΕΡΤ ήταν πάρα πολύ. Ανάμεσά τους. Ναι. Και η Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Αυτό το βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να παρουσιάζει ένα ιατρικό θέμα που δεν υφίσταται φυσικά. Και βγαίνει και ένας καρδιολόγος που παροτρύνει ουσιαστικά τους συνταξιούχους να κάνουν πράγματα επικίνδυνα για την υγεία τους, τρομοκρατώντας τους. Ναι, εδώ βέβαια πρέπει να πούμε παραποιημένα και σήματα γνωστών νοσοκομείων της Αττικής. Και έχουμε και στο παρελθόν και άλλους γνωστούς οι οποίοι έχουν πέσει θύματα της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, όπως ο Πάνος Καμένος, που υπήρξε θύμα των επιτίδιων αυτών. Τον είχαν κάνει σε ένα βίντεο να διαφημίζει. Εμείς θα δούμε τώρα φωτογραφία του. Να διαφημίζει και αυτός προϊόντα αδυνατίσματος και ισχυριζόταν, υποτίθεται, ότι τον βοήθησαν πάρα πολύ αυτά για να χάσουν πάρα πολλά κιλά. Και έτσι παρότρινε τον κόσμο να τα αγοράσουν. Το θέμα είναι ότι αυτά πάρα πολύ πείθονται. Γιατί βλέπει ο άλλος ένα πολύ γνωστό του και οικείο πρόσωπο που το βλέπει κάθε μέρα, το βάζει στο σπίτι του μέσω της τηλεόρασης. Πείθεται. Όταν ειδικά εδώ, ναι. Ειδικά στην περίπτωση του Πάνου Καμένου. Ότι, ναι, που χάσει πάρα ξέραμε πολλά. Ότι είχε κάποια κιλά, τα έχασε. Τι πιο εύκολο να βάλεις από πίσω και ένα σκεύασμα και να πεις ότι να, πώς έχασε τα κιλά. Ναι, είναι πολύ εύκολο και να πεις. Το πρόβλημα είναι πλέον ότι δεν βλέπεις μια φωτογραφία του πιταρά να λέει κάτι. Τον βλέπεις να μιλάει, να σου μιλάει. Με ακούς τη φωνή του. Ακούς τη φωνή της φωνής. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα να δείξουμε και έναν άλλον δημοσιογράφο, τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος έπεσε και αυτός θύμα απάτης και αυτός φαίνεται να διαφημίζει τέτοια προϊόντα αδυνατίσματος και παραπλανεί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ανυποψία στους χρήστες. Ναι, γιατί σου λέει τώρα, άμα δει κάποιος τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, τον έχει συνδυάσει με το ιατρικό ρεπορτάζ χρόνια και με εκπομπές υγείας, σου λέει, για να μου το λέει αυτός, έτσι θα είναι δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Και μετά αυτή είναι η ανάρτηση του Μιχάλη του Κεφαλογιάννη, είναι 13 Αυγούστου συγκεκριμένο, που εξηγεί ο άνθρωπος ότι, παιδιά, δεν είμαι εγώ και έχω απευθυνθεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΦ για αυτές τις απάτες, τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο. Ναι. Κύριε Μανολόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι σημαντικό θέμα γιατί αφορά την υγεία μας, έτσι, και αυτά τα σκευάσματα τώρα είναι αμφιβόλου προέλευσης, ποιότητας και καλά, άδειες δεν έχει κανένα από αυτό. Το έχουμε καταλάβει. Για το σκεύασμα μάλιστα που εμφανιζόταν η ΣΥΑ Κοσιόνι να δίνει, ο ΕΟΦ είχε βγάλει το καλοκαίρι ανακοίνωση ότι αυτό κακώς κυκλοφορεί, δεν έχει άδειες, είναι παράνομο. Ναι, πράγματι. Υπάρχουν πολλά σκευάσματα στο διαδίκτυο τα οποία ούτε έχουν άδεια, είναι παράνομα και πολλά από αυτά είναι και επικίνδυνα. Γι' αυτό και πρόσφατη απόφαση ο Υπουργός έβαλε στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών των ναρκωτικών τα προϊόντα που περιέχουν έξα υδροκαναβινόλη, τα οποία είχαν φτάσει και κυκλοφορούσαν στα περίπτερα, σε ζελεδάκια, σε κάθε είδους μορφής και τα μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι και οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν είναι το ίδιο επικίνδυνα με την τέταεδροκαναβινόλη, είναι θυστικά. Μάλιστα, πολλά από αυτά, επειδή είναι ημισυνθετικά, παράγονται σε αμφιβόλου ποιότητας εργαστήρια και άρα μπορεί να έχουν και τοξικές ουσίες. Δημιουργούνται βαρέα μέταλλα για την σύσυνθεσή τους, άρα μπορεί να είναι και επικίνδυνα πέρα από τον εθισμό που προκαλεί το χασίς και αυτά, η καραβινόλη. Αυτά ποιος τα ελέγχει, κύριε Μανολόπουλε? Ποιος πρέπει να ελέγχει αυτά τα σκευάσματα, αυτά τα προϊόντα που τα βλέπαμε και εμείς κάθε μέρα στα περίπτερα φάτσα κάρτα, έτσι? Ήτανε προϊόν άμεσης διαφήμισης. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα που δημιουργήθηκε παγκόσμια και δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Ακούμπησε πάνω στο ότι επιτρέπονται προϊόντα με καναβινόλη πολύ χαμηλή συγκέντρωση, όλα αυτά που βλέπετε στα cannabis shops. Κάποιοι λοιπόν συνέθεσαν νέες μορφές καναβινόλης, οι οποίες είναι επικίνδυνες, τις έβαλαν στα προϊόντα και επειδή υπήρχε κενό ελέγχου, μπόρεσαν να κυκλοφορήσουν τέτοιου είδους προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Μπαίνουν όμως όλες τις χώρες, τις περισσότερες χώρες έχουν μπει ήδη στη λίστα των απαγορευμένων.
γιατί έχει διαπιστωθεί ότι είναι εξίσου και ίσως και περισσότερο επικίνδυνα από το. Και προσέξτε τώρα, επειδή δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον Γιάννη ένα κουτάκι, αυτοί γράφανε συλλεκτικό αντικείμενο, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση από νέους ανθρώπους μακριά από παιδιά κτλ. Και βρήκαν ένα κενό νόμου που τώρα ξέραμε το Υπουργείο Υγείας πρέπει να τα ελέγξει, το Υπουργείο Εμπορίου πρέπει να τα ελέγξει, ο Εθνικός τα τρόφιμα, ο ΕΦΕΤ. Και εκεί πέρα μάλλον βρήκαν τον τρόπο και τα διοχέτευσαν στην αγορά, έτσι. Τώρα έχουν φύγει τα πάντα, έχουν φύγει τα πάντα από τα περίπτερα ή υπάρχουν τα CBD, πώς τα λέμε. Με βάση την απόφαση που δημοσιεύτηκε του Υπουργείου, πρέπει όλα αυτά είναι απαγορευμένα προϊόντα και απαγορεύεται να κυκλοφορούν, πρέπει να αποσυρθούν από τους εμπόρους. Όλα. Αν βρεθούν, να υπάρχουν έλεγχοι, όλα αυτά πρέπει να αποσυρθούν. Στο διαδίκτυο όμως μπορεί να τα βρει κάποιος, προσέξτε. Και εκεί όμως είναι παράνομα. Όποιος βλέπει κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει καταγγελία και ΟΦ παρεμβαίνει και ελέγχει. Αν είναι από ελληνικές πηγές. Τώρα, αν είναι το διαδίκτυο, αν τα φέρνει από το εξωτερικό, από τον Καναδά ή από την Ινδία, εκεί είναι δύσκολο που ξέρετε να ελεγχθεί οτιδήποτε. Αλλά και στο διαδίκτυο, τα sites που πουλούν τέτοια προϊόντα στο διαδίκτυο είναι παράνομο και μπορούν να καταγγελθούν και ακολουθούν ενέργειες ελέγχου και καταβολής προστίμων και ό,τι άλλο ποινικό. Και τα καταστήματα που πουλούσαν αποκλειστικά τέτοια προϊόντα δεν θα πρέπει να λειτουργούν. Κοιτάξτε, τα καταστήματα που πουλούν προϊόντα καναβιδόλης, η οποία πρέπει να έχει συγκέντρωση μέχρι 0,2% καναβιδόλης, αυτά είναι νόμιμα, αλλά η καναβιδόλη είναι ένα συστατικό του υφητού της κάνουμης, το οποίο δεν είναι εθιστικό, γι' αυτό και επιτρέπεται η πώληση. Είναι όμως πολύ αυστηρά ελεγχόμενη αυτή η συγκέντρωση. Όλα αυτά τα προϊόντα περιέχουν άλλα παράγωγα του καναβιδόλου. Δεν αναγράφονται. Υπάρχουν πάνω από 100 παράγωγα και τώρα αυτά τα καινούργια που μας απασχολούν είναι συνθετικά. Εμφανίστηκαν πριν από 2 χρόνια. Εσείς, κύριε Μανολόπουλε, επειδή είστε και επικεφαλής ενός πολύ σημαντικού οργανισμού, έχετε το μηχανισμό να κάνετε αυτούς τους ελέγχους. Βεβαίως, κάθε μέρα περνούν από τα χέρια μου και βλέπω καταγγελίες και υπογράφουμε, βγάζουν πρόστιμα, κλείνουμε sites. Κάποια από αυτά μπορούν να σταλούν και στον εισαγγελέα. Υπάρχει μηχανισμός, αλλά ξέρετε, το διαδίκτυο είναι μια. Ζουγκλάω, απλά εγώ το ρωτάω και προληπτικά αν μπορείτε να κάνετε ελέγχους. Και εμείς ακούμε πολλά και για γυμναστήρια και για σκευάσματα και για οτιδήποτε. Και αυτό λέω, προληπτικά μπορείτε να κάνετε κάτι. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν καταγγελία μόνο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα γυμναστήρια και πρέπει να είναι κάτι που να είναι βιοδραστικό. Δηλαδή, αν είναι σε τρόφιμο, πρέπει να πάει ο ΕΦΕΤ. Αλλά κάνουν πολλούς ελέγχους. Όταν έχουμε καταγγελίες, ελέγχουμε και καταλογίζουμε πάρα πολλά πρόστιμα. Απλά είναι πάρα πολλοί οι παρανομούντες σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, οτιδήποτε κυκλοφορεί σε περίπτερα κτλ. Είναι απαγορεύεται. Αν κάποιος δει κάποιο το προϊόν, γιατί είπαμε είναι επικίνδυνο και ιδιαίτερα για τα παιδιά, πρέπει να το καταγγείλει αμέσως για να κινηθούν οι υπηρεσίες του. Λοιπόν, πολύ σημαντικά, κύριε Μανολόπουλο, όσα μας είπατε, τόσο με την ιδιότητά σας του Προέδρου του ΕΟΦ, αλλά και με την ιδιότητά σας του καθηγητή φαρμακολογίας, που είναι κατά τη γνώμη μου και σημαντικότερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.